η αναμενόμενη αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση και στον καφέ ειδικότερα έχει να επηρεάσει περισσότερο τους καταναλωτές. Βέβαια, η αύξηση αυτή θα επηρεάσει γενικότερα τον κύκλο της οικονομίας που έχει να κάνει με όλα αυτά τα καταστήματα που εξυπηρετεί, γιατί θα έχουμε τα αυξήσεις στο κλάδο. Όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι μεγαλύτερο. Εμείς ζητάμε μείωση του ΦΠΑ για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά που βλέπουμε ότι πλέον έχουν σταματήσει κατά πολύ να καταναλώνουν και να συντηρούν την πραγματική οικονομία και τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμπορους. Δυστυχώς, σε ένα συνδυασμό με το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο από την πλευρά της κυβέρνησης και το οποίο βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή και μέχρι τέλος του μήνα ολοκληρώνονται και οι φορολογικές δηλώσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω ότι θα φέρει και η άποψή μας, είναι και είμαστε και σίγουροι νομίζω πλέον, ότι αρκετά καταστήματα μικρά, τα οποία εξυπηρετούνται σε χωριά και σε μικρές πόλεις, θα αναγκαστούν να κλείσουν, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τις οικονομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές. Η πρότασή μας είναι και παραμένει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στοχευμένα, με ελέγχους από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στον τελικό καταναλωτή. Η αγορά δείχνει ότι αυτό χρειάζεται και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα την ακρίβεια. Και το ζητούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Βεβαίως και πιστεύουμε ότι είναι μονόδρομος, γιατί όλα τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα, είτε με τα καλάθια του νοικοκυριού που έχουν από την πλευρά της πολιτείας, είτε με τα βάουτσερ που έχουμε δει κατά διαστήματα να βγαίνουν από την πλευρά της πολιτείας, δυστυχώς δεν βοήθησαν. Αντίθετα, στις περισσότερες των περιπτώσεων τα προϊόντα είχαν ανατιμήσεις προς τα πάνω. Δείχνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο οποίος πληθωρισμός είναι ζήτησης και όχι κόστος πλέον. Οπότε μονόδρομος. Μονόδρομος λοιπόν είναι οι μειώσεις των φόρων, των έμεσων ή των άμεσων.